Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και διαπεσβιώντας υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνεχίζουμε τη σειρά των κερισμάτων μας και ήρθε ο Παναγαθός Θεός να δώσει να εισέλθουν οι λόγοι του μέσα στην καρδία μας και να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Διότι ο άνθρωπος όταν ζει στον κόσμο αυτόν και είναι σαρκικός άνθρωπος, είναι αδύνατο να έβρει ανάπαυση στη βασιλεία των ουρανών. Όταν είναι πνευματικός άνθρωπος, η ελπίδα της σωτηρίας του είναι μεγάλη, διότι στηρίζεται πάνω στην πίστη. Και η πίστη είναι αυτή την οποία πρέπει να έχουμε εις πρώτη ζήτηση. Και αν δεν πιστεύουμε, είμεθα νεκροί. Διότι λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο άνθρωπος λέει χωρίς την πίστη είναι νεκρός, λέγει. Εάν έχει πίστη είναι ζωντανός. Και αυτή η πίστη είναι εκείνη την οποία είχαμε εξετάσει στο παρελθόν κήρυγμα, ότι δι' αυτής της πίστεως εστερεώθη η Εκκλησία μας. Εθεμελιώθη και υυξήνθη, δηλαδή αυξήθηκε και έγινε δέντρο μέγα και εσκέπασε όλη την οικουμένη. 12 Απόστολοι εστάλησαν από τον Χριστό μας μέσα στον κόσμο, εκήρυξαν το Ευαγγέλιο και το Ευαγγέλιο αυτό εστερέωσε την οικουμένη ολόκληρον. Αυτήν την πίστη θα την εξετάσουμε στο σημερινό θείο κήρυγμα, για να έβρουμε την εικόνα μας ο καθένας από εμάς, εάν είμεθα όπως μας θέλει ο Θεός ή αν βιώνουμε στον κόσμο τούτον όπως θέλει ο εχθρός, δηλαδή ο διάβολος. Εάν είμεθα με το Θεό, θα δούμε τώρα στην σειρά των λόγων του Θείου Κηρύγματος, θα εξετάσουμε έκαστος τον εαυτό μας και θα προσπαθήσουμε όπου υστερούμε να αναπληρώσουμε το υστέρημα αυτό για να γίνουμε τέλειοι, όπως λέγει ο Θεός, γίνεστε τέλειοι, λέγει, καθώς εγώ τέλειος ημί. Η πίστη λοιπόν την οποία ζητεί ο Θεός και τι ζητά από τον καθέναν από εμάς. Η πίστη είναι ο κανόν της ζωής μας. Και σε αυτήν την πίστη στηριζόμεθα οι πάντες και με αυτήν την πίστη μεγαλουργούμε στον κόσμο τούτο και κερδίζουμε και αυτό το οποίο πιστεύουμε. Διότι αν δεν πιστεύεις ότι θα σωθείς, δεν θα σωθείς. Εάν πιστεύεις όμως ότι θα σωθείς, θα σε σώσει ο Θεός. Είναι το κλειδί της σωτηρίας μας. Και καθώς πιστεύουμε, έτσι πρέπει και να ζούμε. Διότι αν πιστεύεις και δεν ζεις όπως πιστεύεις, είναι μάταιος ο κόπος και η σωτηρία είναι αμφίβολος. Δεν ξέρουμε αν θα σωθούμε. Με την πίστη μας, εάν συμφωνεί η ζωή μας, είμεθα ενώπιον του Θεού με παρησία. Αν όμως η ζωή μας δεν είναι σύμφωνα με την πίστη μας, τότε είναι νεκρός ο άνθρωπος και ουδέν ωφελείται, δεν έχει ωφέλεια.
Και το όφελος είναι, αδερφοί μου, όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, εάν μεν έχεις πίστη και έργα δεν έχεις, μη δύναται η πίστης, λέγει, να σώσει τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν πιστεύεις μόνο θα σωθείς. Μέγα παράδειγμα είναι οι δαίμονες. Οι δαίμονες πιστεύουν περισσότερο από εμάς τους χριστιανούς. Οι δαίμονες πιστεύουν και φρύτουν, τρέμουν. Εμείς πιστεύουμε και δεν μας νοιάζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πίστης, όπως ο δαίμονας ο οποίος πιστεύει και δεν έχει έργα και δεν σώζεται, ούτε θα σωθεί ο δαίμονας, κατά τον ίδιο τρόπο είναι και ο χριστιανός. Εάν πιστεύει και τα έργα του δεν είναι κατά την πίστη του, τότε δεν πρόκειται να σωθεί. Όπως το σώμα χωρίς πνεύμονας να αναπνέει δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Θεό χωρίς τα έργα της πίστεως δεν πρόκειται να σωθεί. Η πίστη χωρίς των έργων, λέγει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, είναι νεκρά πίστης. Όπως ο νεκρός ο οποίος δεν ομιλεί, δεν ακούει, δεν κινείται, κατά τον ίδιο τρόπο είναι και ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Θεό αλλά δεν έχει έργα, όμοια με την πίστη την οποία θέλει ο Θεός. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος μας έδωσε το όση μεγάλη χάρη από τον Θεό, την οποία έλαβε εκείνος, εξηγεί και ερμηνεύει τούτο το ρητό και λέγει: «Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την Βασιλεία του Θεού αυτός ο οποίος σου λέγει μόνον τούτο? Κύριε, λέει, σών με, και όμως τα έργα δεν είναι σύμφωνα. Ού σωθήσετε, λέγει, πας ο λέγον μη, Κύριε, Κύριε». Δεν μπορεί να σωθεί, λέγει, ο άνθρωπος ο οποίος μου φωνάζει και μου λέγει «Κύριε, ελέησέ με». Ζητάς από τον Θεό το έλεος του Θεού, η πράξη σου όμως είναι ενάντια προς το θέλημα του Θεού. Ο Θεός είπε, εκείνος που θα μου φωνάξει, λέγει, είναι αυτός ο οποίος θα σωθεί όταν ποιεί το θέλημά μου. Ού σωθήσετε πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, αλλά ο ποιόν το θέλημά μου, λέει. Εκείνος ο οποίος κάνει το θέλημά μου. Και το θέλημα του Θεού είναι γνωστό. Είναι οι εντολές του Θεού. Και αν δεν τηρούνται οι εντολές του Θεού και λέγουμε ότι είμαι χριστιανοί, είναι ψέμα. Ψευδόμεθα. Βούλεται εδώ ο Θεός να μας δείξει ότι η πίστης ουδέν ισχύει χωρίς των έργων. Εάν πιστεύαμε, αδερφοί μου, και δεν επράττουμε τίποτε το καλό, μην νομίσουμε ότι θα τελειώσουμε τον βίο μας όπως εκείνος θέλει και θα εισέρθουμε εκ δεξιών του στην δευτέρα του παρουσία. Εκείνος ο οποίος θα ποιεί το θέλημα του Θεού, αυτός έχει την παρησία ενώπιον του Θεού. Οι πίστες χωρίς τα έργα είναι λείψανον της πίστεως, όπως το σώμα το οποίο ακριβώς δεν έχει μέσα την ψυχή και είναι ένα λείψανο το οποίο στέκεται εκεί και παρουσιάζεται και το βλέπουν οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος που πιστεύει ως σαν χριστιανός, πραγματικός χριστιανός, και δεν ζει ως σαν χριστιανός, ας μην ελπίζει σωτηρία. Μην περιμένεις τη σωτηρία.
διότι θα ελεγχθεί ακριβώς η ζωή σου, η ζωή μου και όλων μας η ζωή ενώπιον του δικαίου Κριτού, ο οποίος λέγει αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Και πρέπει αυτή τη στιγμή που ακούμε τα λόγια τούτα του Θεού, πρέπει να μεταβούμεν αμέσως από τις μικράς ηλικίες και να συνεχίσουμε σιγά σιγά για να φτάσουμε έως αυτήν τη στιγμή, να αναλογιστούμε τι επράξαμε εις όλη μας τη ζωή, να εξετάσουμε τον βίο μας, να εξετάσουμε την πολιτεία μας. Χρειάζεται η πίστη η αληθινή, η ζωή η καλή, διότι υπάρχει και ζωή η οποία δεν είναι καλή. Με τα δύο αυτά σημεία δύναται να σωθεί ο άνθρωπος, με αυτά στας δύο πτέρυγας δύναται να πετάξει στους ουρανούς, να ανέβει στην Βασιλεία του Θεού, να ανέβει στον Παράδεισον. Εμείς είδαμε, αδερφοί μου, εις το περασμένο θείον κήρυγμα ποια είναι η πίστη των χριστιανών. Σήμερα θα δούμε ποια θα είναι η ζωή των χριστιανών. Διότι ό,τι λέγουμε όλοι μας ότι ζούμε καλά, δεν περάζω κανέναν, λέγει. Δεν λέγω σε κανένα τίποτε. Δεν αδίκησα κανένα. Δεν κάνω κακό σε κανένα. Άρα πρέπει να σωθώ. Δεν σώζεσαι. Διότι η ζωή του ανθρώπου πρέπει να είναι ομοία με την πίστη του. Η πίστη των χριστιανών στην αρχή, όταν ευξήθη, όταν εστερεώθη, είτο όλη θεία ζωή. Θεία ζωή όταν εστερεώθη από τον Κύριό μας, όταν εξήθη από τον Κύριό μας και όταν έκανε έργα. Όλη η αλήθεια είναι μέσα στην πίστη της Ορθοδόξου πίστεως. Στην διδασκαλία της είναι όλη η αλήθεια. Στον νόμο της είναι όλη η αγιότης. Και έτσι ευρίσκεται μία πίστη μόνη πάνω στην γη. Υπάρχουν και άλλες θρησκείες οι οποίες πιστεύουν. Πιστεύουν όμως χωρίς την τελειότητα, χωρίς την αγιότητα. Μα ποια επιτέλους είναι η πίστη των χριστιανών, η ζωή των χριστιανών? Ποια είναι η πίστη των χριστιανών και ποια είναι η ζωή των χριστιανών? Των χριστιανών του καιρού τούτου. Αυτή είναι η πίστη στην οποία ο Θεός θέλει. Ποια είναι επιτέλους η ζωή του χριστιανού την οποία θέλει ο Θεός? Δεν φθάνουν, αδερφοί μου, τα λόγια να περιγράψουμε τι ζητεί ο Θεός από εμάς και τι είμεθα εμείς εις αυτόν τον κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλούμε τα λόγια του Θεού. Εδώ δεν χρειάζονται δάκρυα. Δάκρυα για να συγκινηθούμε. Χρειάζονται δάκρυα πικρά για να κλάψουμε, διότι ζούμε μια ζωή η οποία γίνεται αιτία να βλασφημείται το όνομα του Θεού εις όλον τον κόσμο. Διημάς, λέγει, βλασφημείται το όνομά μου εν της έθνεσιν, λόγω της ειδικής σας ζωής, λέγει, την οποία ζείτε, δι' αυτό βλασφημείται το όνομά μου το Άγιο, λέγει. Εσάς σας έταξα να είστε το άλας της γης. Σας έταξα να είστε η πόλη σε πάνω όρους κειμένη.
η οποία δεν δύναται να κρυβεί από πουθενά. Και εσείς αντί να τηρείτε τα λόγια μου, λέγει, πράττετε εκείνον το οποίο γίνεται αιτία να με βλασφημεί ο κόσμος της ειδωλολατρίας. Ο Ναφουγοδονόσορ ήταν ένας βασιλεύς των Βαβυλωνίων, αδελφοί μου, και είδε ένα όνειρο φοβερό. Είδε ένα όνειρο το οποίο ζήτη οπωσδήποτε να του το ερμηνεύσουν και έλαβε ερμηνεία από τους Αγίους της τότε εποχής, έλαβε ερμηνεία από τους εκλεκτούς του Θεού και είναι η εικόνα η σημερινή την οποία έχουμε. Έχουμε την έννοια, έχουμε και την εξήγηση από την Αγία Γραφή του ονείρου το οποίο είδε ο Ναφουγκοδονόσορ. Και ξέρουμε και τι έννοια είχε. Πλην αρμόζει στην ειδική μας ζωή ή στην ειδική μας υπόθεση. Θα το εξετάσουμε αυτό το οποίο είδε ο Ναφουγκοδονόσορ. Η εικόνα εκείνη είναι ότι είδε ένα φοβερό άγαλμα μπροστά του, το οποίο είχε την κεφαλή από καθαρό χρυσάφι, εκείνο το άγαλμα. Είχε τα χέρια και το στήθος από το δεύτερο μέταλλο εις μεγάλη αντοχή και πολύτιμότητα. Μετά από το χρυσάφι είναι το αργύριο, δηλαδή το ασίμι. Είδε εκείνο το άγαλμα να έχει την κεφαλή χρυσή, να έχει τα χέρια και το στήθος από ασίμι. Να δούμε το τρίτο μέταλλο το οποίο ευρίσκεται στη ζωή μας. Η κοιλία του και τα μυρία, δηλαδή η μυρή του αγάλματος εκείνου μετά από το ασίμι, είναι ο χαλκός. Είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα και με αυτό μεταδίδουμε και το νερό το οποίο πίνουμε. Από αυτόν τον χαλκό πίνουμε το νερό. Όλες οι σωλήνες οι οποίες μας φέρουν το νερό είναι από το χαλκό, διότι αυτός αντέχει μέσα στην γη. Τα πόδια εκείνου του αγάλματος ήσαν τα μερικά με σίδηρο και τα άλλα ήταν με πυλόν. Ήταν τόσο φοβερόν εκείνο το όνειρο το οποίο αναστάτωσε τον Ναφουγκοδονόσορ και ζητούσε ερμηνεία. Και ερμήνευσε ο προφήτης Δανιήλ αυτήν την εικόνα την οποία είδε ο Ναφουγκοδονόσορ. Και του λέγει, έβλεπες ο βασιλεύ, του λέγει, εκείνο το άγαλμα και το οποίο είχε χρυσή την κεφαλή, τα χέρια και το στήθος και οι βραχίονες ήσαν από ασίμι, η κοιλία και η μυρή ήσαν από χαλκόν και οι πόδες είχαν μέρος μεν από σίδηρον και μέρος οστράκινον, δηλαδή όπως είναι το τούβλον, όπως είναι το κεραμίδι, το οποίο θράβεται ευκόλως. Αυτή είναι η αληθινή πίστη και η εικόνα της πολιτείας της ζωής των σημερινών χριστιανών. Και ερμηνεύουμε κατά τους πατέρας της Εκκλησίας για να δούμε την πραγματικότητα. Η εικόνα αυτή είχε την κεφαλή από καθαρόν χρυσάφι. Η ζωή δηλαδή των πρώτων χριστιανών, των οποίων ήταν η ψυχή, λέγει, και η ζωή των μία και είχαν άπαντα κοινά. Ουδής υπήρχε πεινασμένος, ουδής υπήρχε στενοχωρημένος, ουδής είχε και ο άλλος δεν είχε,
αλλά ήσαν όλα κοινά. Είναι η πρώτη ζωή των καθαρών χριστιανών, εκείνων οι οποίοι ακολούθησαν τον Χριστόν. Ήσαν οι πρώτοι χρόνοι του χριστιανισμού. Είχαν δηλαδή την αρχή, την κεφαλή από καθαρό χρυσάφι. Ή το καθαρό το χρυσάφι, διότι ήτο η ζωή των πρωτοχριστιανών γεμάτη από αρετή και αγιότητα. Άρα για σε αυτό μετρά σήμερα που είμαστε εμείς οι τελευταίοι χριστιανοί. Οι αρχιερείς και οι ιερείς και οι διάκονοι και οι υποδιάκονοι και οι μοναχοί, όλοι κοινώς οι ιερωμένοι της τότε εποχής, ή το χρυσάφι καθαρών και είχον καθαρήν την πολιτείαν, ενάρετον, αμόλυντον, γεμάτην από αγιότηταν. Ή το παράδειγμα έβλεπον όλοι και έπαιρναν δύναμη. Χρυσάφι καθαρών εις την διδασκαλία, οίκουες καθαρήν την πίστη, χρυσάφιν καθαρών εις τα ήθη, ηθικοί άνθρωποι. Δηλαδή η ζωή των εμοσχοβολούσεν πνεύμα Άγιον. Χρυσάφιν καθαρών εις το σώμα, καθαρό χρυσάφιν εις την ψυχή. Όλοι ήσαν χρυσοί και όλοι έλαμπον εις όλα των τα έργα. Έλαμπον όπως το φως του αληθινών. Όπως σε παράγγειλε ο Κύριος μας όταν έλεγε «Μίσεστε το φως του κόσμου». Οι λαϊκοί οι οποίοι έβλεπαν αυτούς τους αρχηγούς της πίστεως να λάμπουν από αγιότητα και καθαρότητα βίου, ήσαν ομοίως καθαρό χρυσάφι. Ήσαν χρυσάφι καθαρό εις τον βίον τους. Οι άντρες ή το χρυσάφι καθαρόν εις την καλοσύνη, οι γυναίκες ήσαν χρυσάφι καθαρόν εις την σοφροσύνη. Κάνετε τώρα σύγκριση, αδερφοί μου. Συγκρίνετε τα σκόρας τας πρώτας του χριστιανισμού και τα σκόρας τα σημερινά του τελευταίου κόσμου. Συγκρίνετε να δείτε ποια διαφορά έχουμε πάρει μόνοι μας. Οι γέροντες ήσαν καθαρόν χρυσάφι εις την φρονιμάδα. Οι νέοι ήσαν καθαρό χρυσάφιν εις την παρθενία. Τι είναι αυτό το οποίο λέγουμε τώρα? Ξέρετε ότι στην Αγγλία όταν θα ανέβει μια βασίλισσα εις το θρόνο, ζητούν 7 παρθένες κόρες και δεν βρίσκουν για να τα στήσουν δίπλα της. Τα παιδιά ήσαν καθαρό χρυσάφι στην απλότητα. Σήμερα τα παιδιά στην πονηρία και στην βλασφημία. Σας είπα κι άλλο ότι όταν περνούσα από ένα σπίτι και είδα έναν μωρό 4 χρονών και βλασφημούσα την Παναγία μας. Ποιος το έμαθε να βλασφημεί? Ο πατέρας ο βλάσφημος. Χριστιανοί όλοι ήσαν χρυσοί στο νου τους, δεν μελετούσαν άλλο τίποτε παρά μόνο πνευματικά και ουράνια. Όλοι ήσαν χρυσοί στην γλώσσα, δεν κατέκριναν ο ένας τον άλλον, δεν αργολογούσαν κατά του πλησίον, αλλά υμνολογούσαν τον Θεόν στην προσευχή. Αυτοί ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί, το καθαρό χρυσάφι.
εκείνο το οποίο είδεν ο Ναφουγκοντονόσορ. Όλοι οι χρυσίες στα χέρια τους δεν άρπαζαν δια φιλαργυρία τα ξένα πράγματα και πρόσεχαν και στο κήρυγμα. Όταν έγινε το κήρυγμα πρόσεχαν πολύ πώς να πιάσουν τα λόγια για να σωθούν. Εχάριζαν εις ελεημοσύνην, εχάριζον εις την ελεημοσύνην όλα τους τα υπάρχοντα. Όλοι ήσαν χρυσοί στην καρδία, δεν αγαπούσαν παρά μόνον των Θεών και των πλησίων. Δια την αγάπη του Θεού ήσαν πάντα έτοιμοι να χύσουν και το αίμα τους. Να πέσουν εις το μαρτύριον, δια να ομολογήσουν τον Θεόν. Ήσαν έτοιμοι να θυσιαστούν δια την αγάπη του πλησίων των. Όλοι είχαν μία καρδία και μία ψυχή. Κεφαλή χρυσή από καθαρό χρυσάφι, χριστιανοί ενάρετοι, άγιοι αληθινοί χριστιανοί. Έπειτα ακολούθησαν μετά από αυτήν την καθαρότητα, ακολούθησαν το στήθος το οποίο ήταν με ασήμι. Εκατέβη η τιμή, άρχισε να πέφτει η τιμή. Αυτό το οποίο υψώνει τον άνθρωπο, τον ανεβάζει τον άνθρωπο. Διότι όταν πέσει μια ανήθικο ζωή εις τον κόσμο, τότε ο κόσμος καταστρέφεται. Είναι αυτό το οποίο ομολογούν αυτοί οι κοινωνιολόγοι, οι οποίοι ασχολούνται με την κοινωνία. Λέγουν όταν η γυναίκα χάσει το κοκκίνισμα του προσώπου της, δηλαδή, τότε ολόκληρος ο κόσμος χάνεται. Ναι, αδερφοί μου, ποια κόρη σήμερα η οποία περπατεί γυμνή στους δρόμους κοκκινίζει όταν τις ομιλήσεις? Χάθηκε αυτό ο πλούτος, αυτή η χάρη του Θεού. Πολύτιμον είναι το ασήμι, όχι όμως όπως το χρυσάφι το καθαρόν. Με τον καιρόν εψυχράνθη η θερμή εκείνης ζέσης της πίστεως, εσμικρύνθη η αρετή, έπεσεν η αρετή, η ζωή των χριστιανών ή το καλή, μα όχι ποτέ σαν εκείνη των πρωτοχριστιανών. Το ασήμιν έχει αξία, αλλά δεν έχει την αξία την οποία έχει το χρυσάφι. Ήρχεσαι να πέφτει η στάθμη της ζωής των πρωτοχριστιανών. Ιστερότερα ήρθε η κοιλία με το χαλκόν. Εκείνο το άγαλμα μετά από το ασήμι είχε το χαλκόν. Ή το χειρότερο από το πρώτο και από το δεύτερο. Από το χρυσάφι και από το ασήμι. Ήρθε μια πολιτεία πολύ κατώτερη από την πρώτη, από την δευτέρα. Κάποια ήθη τα οποία δεν ήσαν όπως τα ήθη τα πρώτα. Πλην όμως το χάρτομα, αν δεν αξίζει όπως το χρυσάφι ή σαν το ασήμι, να αξίζει κάποιο τέτοια ζωλογής που ήσαν οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί μετά από το πρώτο το χρυσάφι και μετά από το δεύτερο το ασήμι και ήσαν οι χριστιανοί με το χαλκόν. Δεν ήσαν ολότερα αχρίοι, δηλαδή δεν είχε πεταχτεί ακόμη ο άνθρωπος όπως πετάγεται το άχρηστο εκείνο αντικείμενο εις τον κάλαθον των αχρίστων. Είχε κάποιαν αξίαν ο χριστιανός. Αν δεν είναι το τέλειο, ήσαν μικροί εις την αξία την πνευματική. Μέσα στην πολλή κακία βρίσκεται και λίγη αρετή. Ή το η κοιλία με χαλκόν.
Εφτάσαμε εις τα πόδια, τα οποία είναι σίδερο και πυλός. Εκείνα ήσαν μέρος από σίδερον, μέρος από πυλών, μέρος δηλαδή ο στράκινο, που θέλει να πει ότι ήρθαμε εις μία αθλία κατάσταση πλέον. Δεν μπορούμε να καταντήσουμε ούτε κατώτεροι από ό,τι εφτάσαμε, ούτε χειρότεροι από ό,τι εφτάσαμε. Είμεθα εις το άκρον, είμεθα και κατώτεροι, είμεθα και χειρότεροι. Πιο χειρότεροι δεν μπορούμε να γίνουμε. Εάν φτάσουμε και πιο χειρότεροι από ό,τι είμεθα, τότε είμεθα άξιοι των όσων θα πάθουμε. Μέρος είμεθα σίδερον, μέρος είμεθα πυλός. Σίδερος χωρίς λάμψη αρετής. Σκουριασμένο σίδερο από την αμάθεια. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτε. Δεν μεν είμαι θα χριστιανή και όταν του πεις πάμε να ακούσεις το θείο γέρημα, απαντά, τούτα όλα τα ξέρω. Τι να πάω να ακούσω, εφόσον τα ξέρω όλα. Είναι σαν να το δείχνεις του Κυρίου έναν υποβρύχιον και θέλει να του πεις πώς εργάζεται κάτω από το νερό και απαντά, το ξέρω εγώ το υποβρύχιον. Όλα τα ξέρει ο σημερινός άνθρωπος. Όταν του υποδείξεις ότι χρειάζεται βοήθεια για να σωθεί, λέει εγώ δεν κάνω κακό σε κανέναν. Είμαι θα σκληρή στην αμαρτία. Έχουμε σκληρινθεί πλέον. Πυλός είναι τα ήθη μας. Ένας πυλός πραγματικός, βρώμικος πυλός. Τα έργα μας είναι μολυσμένα διαπαντός. Είναι άτιμα, είναι εξαφανισμένα πλέον. Η κακία μας ήρθε εις το άκρον άωτον. Η πίστη μας η χριστιανική και η ζωή μας είναι μόνον όπως των ειδωλολατρών. Να σας κάνω μια παράσταση αυτή τη στιγμή, μια εικόνα. Ίσως το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Είναι το καλοκαίρι και στην πρώτη Αθήνα πρωτού έρθει ο Χριστός μας ακόμη, υπήρχαν οι λεγόμενοι φιλόσοφοι, αυτοί οι οποίοι ήσαν σοφοί άνθρωποι. Μεταξύ δε αυτών υπήρχε και ο φιλόσοφος Διογένης, τον οποίο ο Μέγας Αλέξανδρος εκυνηγούσε πάντοτε για να ακούσει κάτι σοφόν από το στόμα του. Μίαν ημέρα εκυνηγούσε να τον έβρει, δεν τον έβρισκε πουθενά, έτρεχε δεξιά, έτρεχε αριστερά, είχε φτάσει μέσα στο νεκροταφείο και εκεί τον βρήκε μπροστά σε ένα βουνό από κεφαλές νεκρών. Έβλεπε εκείνες τις κεφαλές ο Διογένης και του λέγει ο Μέγας Αλέξανδρος, μα τι βλέπεις εκεί, του λέει επιτέλους. Και απήντησε εκείνος ο σοφός άνθρωπος και του λέγει, ζητώ, του λέγει, να βρω την κεφαλή του πατέρα σου του Φιλίππου, αλλά είναι όλες όμοιες και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι. Άλλη φορά τον ζητούσε τον Διογένη να τον έβρει, δεν τον έβρισκε. Και σε μια στιγμή τον βρήκε μέσα σε ένα πιθάρι. Εκάθετο μέσα στο πιθάρι είναι εκείνο και όταν τον είδε ο Μέγας Αλέξανδρος του λέει, μα τι ζητάς επιτέλους, πες μου, είμαι ο βασιλιάς τώρα αυτή τη στιγμή, ότι θέλει να σου δώσω. Του λέει, ζητώ ένα πράγμα. Πες μου το, του λέει, να φύγεις από τον ήλιο που μου εφωτίζει, του λέει, γιατί μου κόβεις τον ήλιο, του λέει. Αυτόν τον Διογένη τον βρίσκουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή και κρατά στο χέρι του εν καιρό θέρους, δηλαδή σαν τώρα στον Ιούλιο μήνα που καίει ο ήλιος, να κρατάει ένα φανάρι αναμένο, να περπατεί μέσα στην αγορά των Αθηνών, να ζητεί να έβρει κάτι πράγμα. Έψαχνε δεξιά και αριστερά, κρατούσε το φανάρι και έβλεπε με απορία, αναζητούσε κάτι.
Όλοι όσοι τον έβλεπαν γελούσαν. Και όσοι τον έβλεπαν αρωτούσαν τι ζητάει. Ερωτώ, θέλω να μάθω. Διογένη τι ζητείς, απεκρίνετο σταθερά. Ζητώ άνθρωπον. Μα πώς τον ζητείς τον άνθρωπο, δεν βλέπεις πόσοι υπάρχουν μπροστά σου, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν. Δεν απαντάς σε τόσους ανθρώπους. Η αγορά είναι γεμάτη από ανθρώπους, ανάμεσα από τόσους ανθρώπους εσύ ζητείς άνθρωπον. Σε τόσο κόσμο ζητείς άνθρωπον. Ναι, άνθρωπο ζητώ, άνθρωπον ζητώ, εφώναζεν εκείνος. Αλλά τι λόγις άνθρωπον ζητούσε ο Διογένης τότε. Δύο λογιών είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι ενός είδους οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν μόνον μορφή ανθρώπου σήμερα. Τίποτε άλλο. Είναι άνθρωποι απ' έξω κατά το φαινόμενο. Είναι άνθρωποι όμοιοι με τα λείψανα και τα αγάλματα και τα είδωλα των ανθρώπων. Δεν έχουν καμία χρήση, μάλιστα είναι ως σαν τα άλογα, τα ζώα, εις τα πάθη, εις την αχρειότητα. Και από τούτους έβλεπε πολλούς ο Διογένης και από αυτούς εζήτη άνθρωπον. Είναι όλοι οι άνθρωποι εξίσου απ' έξω στην ανθρωπίνη μορφή και την θεωρία όμοιοι. Έχουν ανθρώπινη φρόνηση και αρετή εις τα έσω. Έξω φαίνονται να είναι λογικοί, φρόνιμοι και ενάρετοι. Είναι κατά αλήθεια όμως αυτό το οποίο βλέπουμε απ' έξω. Από τούτους τους ανθρώπους ζητεί σήμερα και πάλι ο Διογένης άνθρωπον χριστιανών. Μέσα εις όλην εκείνη την πολύ άνθρωπον πόλη των Αθηνών δεν έβρισκε άνθρωπον και φώναζε ζητώ άνθρωπον, ζητώ άνθρωπον. Δεν θέλω να σταματήσω, αδερφοί μου, θέλω να κάνω μια σύγκριση αυτή τη στιγμή και να μαζέψουμε την προσοχή μας να δούμε εις τι κατάντημα έχουμε φτάσει. Μέσα σε έναν καιρό που λάμπει η Ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο, μέσα σε έναν καιρό που οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να καλέσουν όλα τα έθνη να έρθουν στην Ελλάδα για να δουν την Ορθοδοξία, μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος ακριβώς ακούει περί της Ελλάδος και προωθεί να δει αυτόν τον τόπο, μέσα σε αυτόν τον κόσμο ας εισέρθουμε πρώτα μέσα στην Εκκλησία η οποία είναι γεμάτη από χριστιανούς. Θα ακούσουμε την φωνή του Διογένους. Ζητώ χριστιανών. Ζητώ χριστιανών. Μα πώς όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία δεν είναι χριστιανοί. Άλλοι κοιμούνται. Άλλοι συζητούν. Άλλοι φέρνουν στο μυαλό τους όλη τη ζωή τους. Και κάθεται μόνο η μορφή του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία. Ο άνθρωπος λείπει, δεν είναι μέσα. Μα αυτοί όλοι τους οποίους βλέπουμε στην Εκκλησία δεν είναι χριστιανοί. Μέσα στα χωριά δεν είναι χριστιανοί. Μέσα στα βασίλεια που κυβερνούν δεν είναι χριστιανοί. Το περισσότερο μέρος της οικουμένης δεν είναι χριστιανοί.
Δύο λογιών είναι οι χριστιανοί, οι άνθρωποι. Εκείνοι οι οποίοι έχουν μόνο το όνομα του χριστιανού είναι οι χριστιανοί απ' έξω κατά το φαινόμενο. Έχουν μόρφωση αδελφίας, λέγει ο Παύλος, μα μέσα έχουν άλλον κόσμο, δεν είναι χριστιανοί. Έχουν χριστιανική πίστη, μα δεν είναι χριστιανική η ζωή τους. Έχουν μια ζωή εναντίον στην πίστη. Έχοντας μόρφωση ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής ειρνημένη, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Έχουν μια τέτοια πίστη την οποία έπρεπε να κρατούν, λέγει, αλλά δεν την έχουν διότι την ερνήθησαν την πίστη. Από τούτους ποιο να ζητήσουν? Είναι χριστιανοί όπου απ' έξω έχουν το όνομα μόνο και έργα δεν έχουν. Έχουν την πίστη αλλά δεν έχουν την ζωή. Είναι όλοι ορθόδοξοι αλλά όχι αληθινοί χριστιανοί. Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός χριστιανός. Να σας φέρω ένα παράδειγμα και να δείτε από όσες γυναίκες έρχονται στην εκκλησία και δείχνουν ότι είναι χριστιανές, μόλις βγουν έξω δεν φορούν τα παντελόνια και γυρίζουν. Τι είναι αυτό? Πέστε μου αυτή τη στιγμή, είμαι θα χριστιανή όπως μας θέλει ο Θεός? Δεν το ξέρουν ότι εκείνη που φορεί τα παντελόνια είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού? Δεν τη θέλει ο Θεός να την βλέπει? Δεν το γνωρίζει? Και από τούτο ζητώ εις μίαν πολυάριθμον πολιτείαν των χριστιανών και δεν βρίσκω. Ζητώ χριστιανών, ζητώ χριστιανών, ζητώ άνθρωπον, ζητώ άνθρωπον. Περπατώ από τόπου εις τόπον να έβρω ένα χριστιανό. Τον ζητώ εις τας αγοράς ανάμεσα στους άρχοντας. Τον βλέπω εκεί να είναι υπερήφανος και εγωιστής, να έχει τη μύτη του πάνω όπως το ρινόκερο. Δεν τον βρίσκω. Τον ζητώ εις τα παζάρια, μέσα στους πραγματευτάς εκεί που πουλούν τα πάντα, και εδώ βλέπω μια αναχόρταγον φιλαργυρία, τίποτε άλλο δεν τους νοιάζει. Δεν τον βρίσκω ούτε εκεί. Τον ζητώ στον δρόμο ανάμεσα στην νεότητα. Ω Θεέ μου, Κύριε που μας βλέπεις από ψηλά, εδώ βλέπω μια μεγάλη ασωτεία, μια μεγάλη ανηθικότητα, μια μεγάλη βρωμιά και ακαθαρσία. Βγαίνω έξω από τον χώρο τούτον και πηγαίνω στα χωριά, ίσως εκεί έβρωμεν ένα χριστιανό. Εκεί βλέπω ολότελα τον άνθρωπο να βλασφημεί τον Θεό, να εργάζεται την Κυριακή ημέρα, να καταπατά τα σύντολα του Θεού. Δεν τον βρίσκω ούτε εκεί. Φεύγω από εκεί και πηγαίνω μέσα στην θάλασσα. Ίσως έβρω εδώ ένα χριστιανό. Ζητώ ανάμεσα στους ναύτες και εδώ βλέπω πλέον τας φοβεράς βλασφημίας και την φοβεράν ανηθικότητα. Τελευταίος, αδερφοί μου, είχα ένα παιδί μου πνευματικό, το οποίο είναι βοηθός του καπετάνιου στο πλοίο και είναι το μόνο το οποίο ακριβώς με έκανε να κλάψω. Μου περιέγραφε την ζωή των αυτών. Διερωτώμεθα γιατί κόβονται τα πλοία στο μέσο και βυθίζονται αυτάντρα. Τι να σου πω, παππούλη μου, λέει, τι να σου πω. Μόλις σταματήσουμε σε ένα λιμάνι, λέγει, οι πόρνες είναι στρατιά, λέγει, που μπαίνουν μέσα στο πλοίο. Και εκείνη, λέγει, όπως τα ζώα, λέγει, τρέχουν να έβρουν αυτές τις πόρνες, λέγει.
και με βλέπουν και εμένα και με κοροϊδεύουν, λέγει. Και εγώ κλείνομαι μέσα στο κελάκι μου, λέγει, και κάνω την παράκληση. Παιδάκι μου, συνέχισε, του λέω, διότι μπορεί με την παρουσία σου να σώσεις ολόκληρο το πλοίο. Βλασφημία, λέγει, πολύ από τον καπετάνιο μέχρι τον τελευταίο. Βλασφημία στον Θεό. Πορνεία εις το άκρο ναότο. Δεν τον ευρίσκω ούτε μέσα στην θάλασσα τον καλό χριστιανό. Πηγαίνω στα στρατεύματα, ίσως εκεί ανάμεσα στους στρατιώτες να υπάρχει ένας χριστιανός. Από εκεί μαθαίνουμε άλλα νέα, φοβερά και πρωτάκουστα, αδερφοί μου, από τα παιδιά τα οποία φεύγουν από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και πηγαίνουν να υπηρετήσουν την πατρίδα, να υπηρετήσουν την Ελλάδα μας, το έθνος μας. Και όταν επιστρέφουν και έρχονται, μου λέγουν τα φοβερότερα μαντάτα, τα οποία κλαίει η ψυχή μου. Από το στρατηγό, λέγει, μέχρι τον υποστράτηγο και μέχρι τον αξιωματικό και μέχρι τον δεκανέα, όλοι βλασφημούν τον Χριστό μας και την Παναγία μας. Ζητώ παρηγοριά, δεν βρίσκω, λέγει, και μάχομαι μόνος μου. Ούτε μέσα στο στρατό δεν βρίσκω κανένα χριστιανόν. Μπαίνω μέσα στα σπίτια και ζητώ ανάμεσα στις γυναίκες και τι βλέπω, τι βλέπω. Προσέξτε, αδερφοί μου, τώρα να δείτε τα φοβερότερα. Βλέπω παντρεμένες γυναίκες, χωρισμένες από τους άντρες τους, να χαίρονται με τους μοιχούς. Βλέπω ανήπαντρε να ζουν με το μισθό της πορνείας. Θέλω χριστιανή γυναίκα, δεν βρίσκω. Βλέπω τιμημένες, μα να μην φαντάζονται άλλο τίποτε παρά ένα στολισμό και μία ματαιότητα. Δεν βρίσκω ούτε εδώ χριστιανή. Τι έπιασε την γυναίκα? Η φοβερά διαβολική μόδα. Τρέχει για να δει που υπάρχει νέο φόρεμα για να το αγοράσει. Μπορεί να μην έχει χρήματα. Θα πιέσει τον άντρα και αν ο άντρας δεν της δώσει, τότε θα γυρίσει και θα του πει, θα μου δώσει ένας άλλος. Αυτό είναι το κατάντημα των σημερινών χριστιανών. Ήθελα να ανέβω πάνω στα παλάτια των μεγιστάνων αυτών οι οποίοι κυβερνούν, να δούμε εδώ τι υπάρχει. Σκυλιά αναθρεμμένα μέσα στα πολυτελέστερα διαμερίσματα, πιθήκους, παπαγάλους, καναρίνια. Θέλω να έβρω κανένα χριστιανό, δεν τον βρίσκω. Φοβούμαι. Εκεί είναι η κολακία που δεν αφήνει την αλήθεια να εμφανιστεί. Έρχομαι μέσα στην εκκλησία, ίσως έβρω εδώ την βοήθεια την οποία ζητεί ο καθένας χριστιανός. Εδώ, αδελφοί μου, θα ομολογήσω την ομολογία του ιερού και μεγάλου φωστήρος της εκκλησίας μας, του μεγάλου Αθανασίου. Τι λέγει ο Μέγας Αθανάσιος? Είδα, λέγει, μοναχούς Αγίους, είδα και μοναχούς όμως διαστρεμμένους. Είδα μοναχούς, λέγει, να λάμπουν στην αγιότητα. Είδα μοναχούς όμως να έχουν φοβερά ανήθικον ζωήν. Είδα μοναχούς με αγιότητα, είδα μοναχούς και με παιδιά, λέγει. Αυτή είναι η ζωή της σημερινής κοινωνίας των χριστιανών. Ζητώ ανάμεσα εις αυτούς αρχιερείς, ιερείς, μοναχούς, μέσα σε τόσους ιερωμένους,
όπου το έθνος το Άγιον, το Βασίλειον ιεράτευμα, η διάδοχη των Αποστόλων, οι έμψυχες εικόνες του Χριστού που πρέπει να λάμπουν. Θαρώ να έβρω ένα χριστιανό, μάλιστα έναν Άγιον, έναν ασκητή, έναν θαυματουργόν, έναν διδάσκαλον, έναν Ιωάννη Χρυσόστομον. Δεν τον βρίσκω. Εξετάζω και στοχάζομαι, μα αλίμονον. Τι να έβρω. Βλέπω να υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι είναι δοσμένοι στα σαρκικά αμαρτήματα. Ευρίσκω την αμάθεια, ευρίσκω την πονηρία, ευρίσκω τους δαίμονας. Δεν ευρίσκω ούτε Άγιον, ούτε ασκητή, ούτε θαυματουργό, ούτε διδάσκαλο. Δεν ευρίσκω χριστιανόν, όπου ζητώ δεν τον βρίσκω. Ζητώ χριστιανόν, ζητώ άνθρωπον. Αδερφοί μου, αγαπημένοι μου, αγαπημένα μου παιδιά, αυτό το αγγελικό σχήμα το οποίο φορούμε εμείς είναι ενδύματα φαρισαϊκά. Με αυτά πλανούμε τους ανθρώπους. Αυτός ο θείος χαρακτήρας της ιεροσύνης, όπου έχουμε, γιατί έγινε τόσο ξένος προς την πραγματικότητα. Φορούμε αυτά για να κερδίσουμε χρήματα. Με αυτά τα άχραντα μυστήρια, τα οποία παίρνουμε στα χέρια μας, τι να είναι. Δεν ξεύρουμε ή δεν τα πιστεύουμε. Μεγάλη εντροπή της πίστεως, μεγαλοτάτη καταδίκη των χριστιανών. Και όταν έχουμε θίξει αυτό το πιο σημαντικό σημείο της κοινωνίας των χριστιανών, δεν λέγουμε ότι είναι όλοι. Θα το προσέξουμε αυτό. Δεν καταδικάζουμε με αυτά όλους εκείνους οι οποίοι φορούν το αγιασμένο ράσο. Λέγουμε μόνο εκείνα τα οποία παρουσιάζονται από καιρού εις καιρόν, και οι δημοσιογραφείς και μόλις ακούσουν κάτι τέτοιο μεγαλώνουν το μικρό και το κάνουν μεγάλο και ορμούν εναντίον της πίστεως ως λύκοι άρπαγες. Ορμούν για να εξαφανίσουν ό,τι υπάρχει. Πώς εκαταντήσαμε σε αυτήν την κατωτάτη, την ελαχιστωτάτη κατάσταση? Πώς εφτάσαμε στα πόδια της εικόνος, μέρος της οποίας ήταν σίδερον και μέρος όπου ήταν πυλός? Ανάμεσα στους χριστιανούς ζητώ χριστιανών και δεν ευρίσκω. Πάντα σε ξέκλειναν άμα υφιώθησαν, ού και στην ποιόν χριστότητα, ού και στην ιωσιανός. Δεν υπάρχει κανείς να κάνει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Με το σταυρό στο χέρι δεν προχωρείς, απαντά. Είχαμε αυτούς τους αθλητάς μας οι οποίοι μόλις ξεκινούσαν την πρώτη ημέρα έκαναν το σημείο του σταυρού και μετά πήγαιναν στο άθλημα και νικούσαν και εδοξάζεται η Ελλάδα. Σήμερα βλέπουμε τους ειδωλολάτρες να προσεύχονται στον Θεό και μετά να πηγαίνουν στο άθλημα και να νικούν εκείνοι, και εμείς με το σταυρό να μην νικούμε. Γιατί? Διότι αντρεπόμεθα να κάνουμε το σημείο του σταυρού. Ζητώ χριστιανών, δεν ευρίσκω. Πού να τον εύρωμε?
Οι άρχοντες, οι πτωχοί, οι άντρες, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι νέοι, οι γέροντες εξέφυγαν από την πίστη, χρειώθησαν στην ζωή, αγρίεψαν στην ζωή, έγιναν άγριοι άνθρωποι, ανήμεροι. Δεν υπάρχει κανείς που να ζει όπως τον θέλει ο Χριστός. Παιδάκια μου, εσείς που ακούετε αυτά τα λόγια, και κλαίετε, αν δεν θέλετε να κλάψετε δια κατάνοιξη, κλάψετε δια την εντροπή την οποία πρέπει να έχουμε. Αν δεν σας παίρνουν τα δάκρυα και να πείτε έκλαψα αυτά τα οποία άκουσα, ας κλάψουμε γιατί εντρεπόμεθα, διότι είμαστε χριστιανοί. Ο πόνος της καρδιάς μου δεν με αφήνει να μιλήσω περισσότερο. Σιωπώ και τελειώνω μόνο με τούτο. Χριστιανοί μου, παιδάκια μου, καθώς η πίστη είναι αληθινή και αγία την οποία έχουμε, αν δεν είναι και η ζωή μας καλή και αγία, να μην ελπίζουμε ότι θα σωθούμε. Πρέπει να ζούμε όπως πιστεύουμε και τότε να ευχαριστούμε τον Θεό για τρία πράγματα. Πρώτον, ότι είμαστε χριστιανοί και όχι άπιστοι. Δεύτερον, ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και όχι αιρετικοί. Σήμερα ξέρετε πόσες αιρέσεις βασιλεύουν μέσα στην Ελλάδα μας. Άπειρες αιρέσεις. Και μεταξύ αυτών εμφανίστησαν και αυτοί οι νέοι αιρετικοί, οι άπιστοι, οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν τον κόσμο στον Όλυμπο για να λατρεύει τους θεούς του Ολύμπου. Οι νεοέλληνες αγαπούν τα είδωλα αυτοί, δεν αγαπούν το Θεό των αληθινών. Και τρίτον, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό ότι είμαστε ορθόδοξοι τόσο στην πίστη όσο και στην ζωή, και όχι κατά την πίστη μόνον. Τότε, αδερφοί μου, τότε και μόνον τότε, ας ελπίζουμε ότι θα σωθούμε, να απολαύσουμε την Βασιλεία των Ουρανών, να γίνουμε κληρονόμοι και συγκληρονόμοι Χριστού. Αμήν.